σημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάνταση μας. Καλησπέρα σας και η βοήθειά μας. Χρόνια πολλά. Μας αξίωσε η χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου να σταθούμε εδώ στο όμορφο αυτό μονίδριο, στο ιερό κάθισμα των ενδωδεκανήσεων Αγίων, το οποίο κανονικά ανήκει στην Ιερά Μονή της Αγίας Μέλους, και να τελέσουμε τον εσπερινό επί τη αναμνήση των θυρανιξίων. Ακούσαμε πολύ όμορφα τους ιεροψάλτες με επικεφαλής τον κύριο Σακέλη, τον αγαπητό μας καθηγητή και πρωτοψάλτη, να λέγεται μέσα από τα όμορφα τροπάρια τα οποία ο Μικραγιαννανίτης συνέθεσε, και ας είναι μακαρία του η μνήμη. Να ακούσουμε λοιπόν την ιστορία των Αγίων που ξέρουμε, και να δούμε επίσης πώς είναι και η ιστορία των Αγίων που δεν ξέρουμε, και να αισθανθούμε την παρουσία τους. Και ακούσαμε στο Απολυτίκιο ότι εμείς είμαστε συγγενείς με τους Αγίους και τους Οσίους που διέλαμψαν στην περιοχή μας. Και έτσι είναι, αδελφοί μου, είτε κατά σάρκα είτε κατά πνεύμα, γιορτάζουμε σήμερα τη μνήμη των Αγίων, οι οποίοι είναι συγγενείς μας, οι οποίοι πέρασαν από αυτόν τον τόπο, ταλαιπωρήθηκαν όπως ταλαιπωρούνται και οι υπόλοιποι άνθρωποι, και μάλλον περισσότερο, αλλά με την πίστη τους στο Θεό και με τη χαρά της παρουσίας Του μπορέσαν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να οδηγήσουν τον εαυτό τους, αλλά και πλήθος άλλων ανθρώπων, στην Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο από εμάς τους χριστιανούς, η Βασιλεία των Ουρανών. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε σε μία εποχή που έχουμε συνηθίσει να πατάμε τα κουδιά, να νομίζουμε πως είμαστε μικροί δημιουργοί, να μιλάμε με την άκρη του κόσμου, να κάνουμε πράγματα που μας φαινόντουσαν παλαιότερα δύσκολα. Είναι λοιπόν δύσκολο εμείς να κατανοήσουμε ακόμα και το τι σημαίνει Θεός, ακόμα και το τι σημαίνει άνθρωπος, ακόμα και το τι σημαίνει αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο και συνάνθρωπο, αλλά πολλές φορές ακόμα και στον εαυτό μας. Σκέφτομαι, αδελφοί μου, πως θέλουμε να παλέψουμε τον εγωισμό μας και να περιορίσουμε την αγάπη που αποκλειστικά κατευθύνεται σε αυτόν τον εαυτό μας. Αλλά πολλές φορές έρχεται στο μυαλό μου και λέω πως εμείς οι άνθρωποι της σημερινής εποχής δεν γνωρίζουμε ούτε καν την αγάπη για τον εαυτό μας. Εξάλλου πως εξηγείται πως τον ίδιο τον εαυτό μας καταστρέφουμε? Πως θα τον αγαπούμε λοιπόν από τη μια και θα τον καταστρέφουμε από την άλλη? Λέει ο Παναγιώτατος Οικουμενικό μας Πατριάρχης κάθε φορά στη Σύνοδο σχεδόν, και το είπε και αυτή τη φορά: σας παρακαλώ, αδελφοί μου, να προσπαθήσετε να μάθετε στους ανθρώπους, εκτός από την πίστη στο Θεό και την αγάπη για το Θεό, τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, να πείτε στους ανθρώπους που έχετε κοντά σας να αγαπούν τη φύση που δημιούργησε ο Θεός, γιατί πολλά δεινά προέρχονται από αυτή την έλλειψη της αγάπης της φύσης. Οι Άγιοι αυτό ακριβώς προσπάθησαν να κάνουν, να είναι ισορροπημένοι, να μοιράζουν την αγάπη μεταξύ του Θεού, του ανθρώπου και της κτήσης. Και αυτή η ισορροπία είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην αγιότητα. Θέλω να σας πω, για να μην σας κουράζω, πως δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Απλώς πρέπει να βάλουμε κάτω τον εαυτό μας και να τον διδάξουμε. Να μάθουμε εμείς ήδη ποια είναι η πίστη μας. Τι θέλουμε από αυτή την πίστη. Ποιος είναι ο Θεός μας. Τι θέλουμε από αυτόν τον Θεό. Ποιος είναι ο συνάνθρωπός μας.
τι θέλουμε από τον συνάνθρωπό μας και ποιοι είμαστε εμείς και τι θέλουμε από τη ζωή μας. Αν κάποιος από εσάς, όλοι μας, αν πάμε το βράδυ στο σπίτι και πάρουμε ένα χαρτί και ένα μολύβι και γράψουμε εξεταζόμενος ο εαυτός μας, ποιος είσαι και τι θέλεις, να δείτε πόσο δύσκολο είναι να δώσουμε 2-3 απλά απαντητικά στοιχεία σε αυτή την ερώτηση. Αδελφοί μου, πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας. Καταναλώνουμε τον χρόνο μας και κοιτάμε συνεχώς τι κάνουν οι γύρω μας. Κρίνουμε, κατακρίνουμε, εγώ πρώτος. Σχολιάζουμε, αλλά δεν κάνουμε ένα βήμα. Περιμένουμε όλοι, όλο οι άλλοι να κάνουν καλύτερα τα πράγματα. Όλο οι άλλοι φταίνε. Αυτός όμως ο δρόμος δεν είναι ο ορθόδοξος δρόμος. Ο ορθόδοξος δρόμος είναι εγώ φταίω, εγώ αγωνίζομαι, εγώ πρέπει να δω τι θα κάνω και ας προσευχηθώ να μπορέσει να κάνει και ο διπλανός μου κάτι καλύτερο από μένα. Έτσι γίνεται καλύτερος ο κόσμος. Αυτό φωνάζουν σήμερα οι Άγιοι στα αυτιά μας και εμείς δεν το ακούμε. Μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Ακόμα και εμάς που πηγαίνουμε στην εκκλησία, ακόμα και την ώρα του εκκλησίασμου. Ας αποκτήσουμε λοιπόν αυτό που θέλουν οι Άγιοι, τη δυνατότητα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστώ όλους σας που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ τον Γενικό Αρχιερατικό μας τον Πατέρα Ιωάννη, τον Πατέρα Γεώργιο, τον Ιεροϋπιστάτη του Αγίου Μινά, που αγωνίζεται από την άλλη περιοχή. Ευχαριστώ όλους τους πρεσβυτέρους μου, τους συμπρεσβυτέρους μου, τον Πατέρα Κυριακό, τον Πατέρα Μιχαήλ, τον Πατέρα Αναστάσιο, τον Πατέρα Περικλή, τον Πατέρα Κωνσταντίνο, τον διάκονό μας τον Πατέρα Αμβρόσιο. Ευχαριστώ τους ιεροψάχτες, όπως είπα προηγουμένως, με τον κύριο Σακέλη, όλους σας που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μιχάλη. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε που δεν αισθανθήκαμε μόνοι σε αυτή την άκρη της γης. Κάθε φορά που θέλαμε ένα δρόμο και θέλουμε να είσαι ακόμα συνεχώς μαζί μας. Γιατί χρειαζόμαστε όλη τη βοήθειά σου. Και εγώ και η ομάδα των μαύρων λύκων που αγωνίζεται να αποδείξει πως μπορούν οι λύκοι να κάνουν πράγματα και να σώσουν πολλά πράγματα. Και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω αυτή την ώρα τον Μιχάλη και την οικογένειά του για την έντονη παρουσία του στην Εκκλησία μας, την τοπική μας αυτή χριστιανική κοινότητα, για τους αγώνες του και εύχομαι να είναι καλά, όπως είναι σε όλους σας. Και ευχαριστώ στο τέλος όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, που ταλαιπωρηθήκατε, που μπήκατε στη διαδικασία να ταλαιπωρήσετε τα αυτοκινητά σας, που μπήκατε στη διαδικασία να κουραστείτε. Σας ευχαριστώ όμως γιατί έχουμε υποχρέωση σε αυτόν τον τόπο. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Σταματιάδης λέει, έχουμε το ωραιότερο νησί του κόσμου, αλλά το αγαπάμε πολύ λίγο. Συμφωνώ μαζί σου Γιάννη. Διαφωνώ στο σημείο ότι δεν το αγαπάμε λίγο. Το αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά πολλές φορές αυτός που αγαπά πολύ τρελαίνεται και δεν ξέρει τι κάνει. Όμως εμείς αυτή την τρέλα θα πρέπει να την βάλουμε σε ένα δρομολόγιο για να μπορέσουμε αυτό το νησί που είναι το ωραιότερο του κόσμου να το βοηθήσουμε. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα. Σας ευχαριστώ όλους. Πολλά, πολλά, πολλά να είναι τα έτη.